Ο Κόρακα και η Αλεπού. Ένας Κόρακας άρπαξε ένα κομμάτι κρέας και πήγε και κάθισε σε ένα δέντρο να το φάει. Η Αλεπού τον είδε και αποφάσισε να του το πάρει. Κάθισε λοιπόν κάτω από το δέντρο και άρχισε να του λέει του κόσμου τις κολακίες. Καλημέρα κύριε Κόρακα, τι όμορφος και καλοκαμωμένος που είσαι. Εσένα ε, ε, θα σου τέριαζε να γίνεις ο Βασιλιάς των πουλιών Και τούτο θα γινόταν δίχω άλλο αν ήταν και η φωνή σου ωραία. Ο κόρακα ευχαριστήθηκε από τι κολακίε της αλεπούς και για να τη δείξει πως έχει και έξοχη φωνή, άνοιξε διάπλατα το στόμα του, άφησε το κρέας να του πέσει και άρχισε να κράζει μόλι του τη δύναμη. Στο λεπτό η αλεπού έτρεξε, άρπαξε το κρέας και του είπε: Ε, κύριε κόρακα, αν είχες και μυαλό, τότε στα αλήθεια δεν θα σου έλειπε τίποτα για να γίνεις βασιλιά. Επιμήθιον δεν πρέπει κανείς να ακούει τις κολακίες.